Ο Εμπορικός Σύλλογος του Αντιρίου με τη συμμετοχή και άλλων πολιτιστικών συλλόγων και φορέων της περιοχής πραγματοποίησαν εκδηλώσεις το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, οι οποίες στέφθηκαν με επιτυχία, καθώς περιέλαμβαναν θεατρικό, χορούς από το χορευτικό του Αντιρίου και διαγωνισμό χαρτοετού. Πάρα πολλοί κόσμος βρέθηκε στην πλατεία Χορμόβα, ψηφώντας το κρύο και τον άστατο καιρό και το διασκέδασε όσο ο καιρός ήταν συμμαχός τους. Από νωρίς το πρωί, ερασιτέχνες, ειδοποιοί και μέλη των συλλόγων συμμετείχαν στο θεατρικό δρόμενο της υποδοχής του Εμμύρη που ήρθε στο Αντίριο για να επενδύσει. Η υπομπή ξεκίνησε από το πρώην Δημαρχείο της πόλης και διέσχισε όλους τους κεντρικούς δρόμους, αποσπώντας τα χειροκροτήματα των κατοίκων. Μάλιστα, ο Εμμύρης Νικουλάχ Κουμπουρλάχ μίλησε για τα επενδυτικά του σχέδια και υποσχέθηκε θέσεις εργασίας. Καλώς σε βρήκα. Χαίρομαι που ήρθα εδώ Ελλάδα. Εδώ Ελλάδα που ήρθα και σκέφτομαι να κάνω πολλές επενδύσεις για το καλό του τόπου λόγω ανεργίας. Θα δώσω χιλιάδες θέσεις εργασίας. Πού θα επενδύσετε? Πετρέλαια, αγραπηδόκαμπος, αγραπηδόγαμος, πατραϊκό κόλπο, γεωροκομείο και εργοστάσεων γλίνας σοφλιατζίων. Τα πλοία του Πορθμίου Ρίου Αντιρίου υποδέχτηκαν τον Εμμύρη με τις φυρίχτερες τους, ενώ οι επιβάτες των οχημάτων που περίμεναν να επιβιβαστούν εύχονταν σε όλους να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους. Για μια εκδήλωση που γίνεται θεσμός, μίλησε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του Αντιρίου, Θέμης Δαβανέλος, που όπως είπε, είναι μια ευκαιρία για όλους τους κατοίκους της περιοχής να ξεχάσουν έστω και για λίγο τα προβλήματά τους και να διασκεδάσουν. Η εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο τώρα, που έχει γίνει θεσμός σε αυτή η εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου του Αντιρίου, γίνεται φέτος πάλι στο ίδιο χώρο. Βέβαια, ο καιρός είναι λίγο νεφελώδης και κρύο, όπως βλέπετε, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Με τη λογική ότι με τη συνεισφορά όλων των συλλόγων μας στην εποχή που ζούμε και, και τη φτώχεια και τη μιζέρια γενικότερα, ελπίζουμε να είμαστε μια νότα αισιοδοξίας, μια νότα χαράς, να διασκεδάσει ο κόσμος και να ξεχάσει λίγο τα οικονομικά του, ας πούμε, και την όλη κατάσταση.